Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι και να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να πούμε ξεκινώντας ότι όπως ξέρετε και όπως και ο κόσμος που ενημερώνεται εσείς γνωρίζει ότι στις αρχές του Δεκέμβρη συγκροτήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, μια νέα πολιτική δύναμη η οποία είναι σε φάση συγκρότησης στο επόμενο διάστημα. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιούνται διάφορες συνελεύσεις και συναντήσεις με την κοινωνία σε όλη την Ελλάδα και κάτι τέτοιο γίνεται αυτές τις μέρες και στη Λέσβο. Ήδη είχαμε από χτες την ευκαιρία στην Καλονή και σήμερα συνεχίζουμε στη Μυτιλήνη με φορείς και συλλογικότητες που να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και τον παλμό, αλλά να πάρουμε κυρίως τον παλμό της κοινωνίας, γιατί όπως έχετε διαπιστώσει, η Νέα Αριστερά ήδη δίνει τη μάχη της και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Γι' αυτό το λόγο είναι μαζί μας ο Κωστής Καρπόζηλος, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς, και κάνουμε αυτές τις συναντήσεις γνωριμίας παρέα. Ο λόγος λοιπόν στον Κωστή Καρπόζηλο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου που βρίσκεστε εδώ. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι πολύ χαρούμενος που από χθες έχω συναντήσει μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων που αποτελούν τους πρώτους πυρήνες της Νέας Αριστεράς στο νησί. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δική τους διαδρομή στον χώρο της αριστεράς, πολύ συχνά με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά φαίνεται ότι τους ενώνει κάτι κοινό, που είναι το εγχείρημά μας, το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς. Το κοινό στοιχείο είναι η αναζήτηση της δυνατότητας να ανατρέψουμε την κυριαρχία της δεξιάς στη χώρα μας. Το δεύτερο που θα μου επιτρέψετε να πω είναι ότι σήμερα για τη Νέα Αριστερά είναι μέρα χαράς, γιατί το απόγευμα σε λίγες ώρες ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, Αλέξης Χαρίτσης, θα συναντήσει στη Βουλή τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και θα ανακοινώσει μια συνάντηση η οποία θα απολύξει στην ένταξη του Γαβρίλη Σακελαρίδη στις γραμμές της Νέας Αριστεράς. Είναι μια εξέλιξη η οποία υπογραμμίζει τη δυναμική και το άνοιγμα της Νέας Αριστεράς, η οποία ξεκίνησε ως μια κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά μετασχηματίζεται σε ένα πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα, στο οποίο εντάσσονται άνθρωποι που με τις δικές τους, όπως έλεγα και πριν, διαδρομές, αλλά που νιώθουν ότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε σελίδα. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τα μεγάλα πράγματα, έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τη δυνατότητα ανατροπής της πολιτικής και ιδεολογικής κυριαρχίας της δεξιάς στη χώρα μας. Από χθες που ξεκινήσαμε τις βόλτες και τις συναντήσεις στην Καλονή και σήμερα εδώ στην πόλη, νιώθω ότι κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας είναι σαν να συμπυκνώνει τη μεγάλη αντίφαση που ζούμε. Ζούμε σε μια όμορφη χώρα, μια χώρα με τρομακτικές δυνατότητες, μια χώρα όπου βλέπει κανείς ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και την ίδια στιγμή νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα που οι άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι και ευχαριστημένες, οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, δεν είναι ευχαριστημένοι και ευχαριστημένες από τη ζωή που ζουν. Δεν νιώθουν ευχαριστημένοι και ευχαριστημένες γιατί νιώθουν ότι ζουν σε μια συνθήκη που δεν τους αξίζει. Στις συναντήσεις με τον Εμπορικό Σύλλογο, στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Καλονή, στις συναντήσεις με πρωτοβουλίες και κινήσεις και ομάδες που κινούνται γύρω από ζητήματα κοινωνικά, στην ίδια τη βόλτα, στη συζήτηση σήμερα με το Δήμο, νιώθει κανείς, εισπράττει κανείς μια διαρκή αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε αυτό ειδικότερα, γιατί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αντιμετωπίζει σήμερα μια υπαρξιακή, βρίσκεται μπροστά σε μια υπαρξιακή κρίση. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανάμεσα στα άλλα πολλά προβλήματα που θα φέρει και στην ένταση της κοινωνικής ανισότητας που δημιουργεί, την ίδια στιγμή αποτελεί αυτή η αποκαλούμενη μεταρρύθμιση, αποτελεί το τελικό, αν θέλετε, επεισόδιο απαξίωσης ζωντανών παραγωγικών κυττάρων
όπως ήταν και είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και αυτό οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να το συνυπολογίσουν. Θα πρέπει να συνυπολογίσουν το τι ποιο θα είναι το μέλλον τους χωρίς ισχυρό περιφερειακό πανεπιστήμιο. Ποιο θα είναι το μέλλον τους όταν τα πανεπιστήμια θα μαραζώνουν και τα παιδιά, κυρίως εργατικών και λαϊκών οικογενειών, θα τρέχουν σε αμφίβολα κολέγια για να αγοράζουν κάποιους τίτλους σπουδών. Η Νέα Αριστερά ιδρύθηκε ακριβώς για να απαντήσει σε αυτή την αντίφαση, λέγοντας ότι είμαστε εδώ ως μια νέα πολιτική δύναμη που θα επιμένει στις θετικές δυνατότητες της χώρας μας, στις θετικές δυνατότητες των ανθρώπων της, στις θετικές δυνατότητες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν είμαστε εδώ για να ικανοποιήσουμε όλους και όλες. Δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε την γλώσσα του μέσου όρου. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε με βάση αυτό που πιστεύουμε, λέγοντας αυτό που πιστεύουμε και πιστεύοντας αυτό που λέμε. Η σημερινή μας απογευματινή συνάντηση εγγράφεται στον κύκλο των συναντήσεων που γίνονται σε όλη την Ελλάδα ιδρυτικών συσκέψεων της Νέας Αριστεράς. Είναι συναντήσεις όπου άνθρωποι έρχονται και καταθέτουν τον προβληματισμό τους, τις ανησυχίες τους, την αγωνία τους, τα παράπονά τους πολλές φορές, γιατί βιώνουμε μια ιστορική κρίση του χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, αλλά κυρίως έρχονται για να διατυπώσουν την επιθυμία τους να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Να δημιουργήσουμε ένα κόμμα δηλαδή, ένα πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος θα είναι φιλόδοξος, θα μιλάει συγκεκριμένα, δεν θα κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, θα παίρνει σαφή θέση στις μεγάλες αντιθέσεις της εποχής μας και την ίδια στιγμή θα δημιουργεί ένα πολιτικό κόμμα, ένα πολιτικό φορέα, ο οποίος να ανταποκρίνεται στους ίδιους τους όρους της σημερινής ζωής. Με οριζόντιες δικτυώσεις, με ομάδες εργασίας, με πρωτοβουλία και αυτενέργεια. Κλείνω λέγοντας ότι η Νέα Αριστερά έχει τρεις βασικούς στόχους. Τρεις μεγάλους στόχους για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η χώρα στο σήμερα. Κοινωνική ισότητα, κλιματική δικαιοσύνη, επανεκκίνηση της δημοκρατίας. Κύριε Καρπόζηλε, ένα θέμα το οποίο δεν έκανε, να πάω λίγο πίσω, λίγους μήνες πίσω, πριν από τις εκλογές, τις τελευταίες, τις εθνικές. Ένα θέμα που είπατε ότι θα κάνετε είναι ότι θα μιλήσετε για τα προβλήματα της κοινωνίας, θα μιλήσετε για τη γλώσσα του μέσου όρου, όπως χαρακτηριστικά είπατε. Κάτι που δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές και το αποτέλεσμα το είδαμε. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα πλήγμα γενικότερα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την αριστερά, το οποίο συνεχίστηκε με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Στις επαφές που έχετε, το λίγο καιρό που έχει συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα και ο πολιτικός σχηματισμός του νεόφυτου κόμματος, τι έχετε δει στην κοινωνία και πώς πρέπει να επικοινωνήσει ο νέος αυτός σχηματισμός στον κόσμο αυτόν για να το πάρει πίσω. Γιατί το πλήγμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συμφωνώ πλήρως στην εκτίμησή σας ότι η αριστερά και η κεντροαριστερά, εγώ θα έλεγα, στη χώρα μας έχει πρόβλημα αξιοπιστίας. Αυτό πλήρωσε στις εκλογές του 2023 και γι' αυτό βρισκόμαστε στην ιδιόμορφη συνθήκη ότι για πρώτη φορά στην τρίτη ελληνική δημοκρατία η δεξιά έχει την απόλυτη κυριαρχία και θέτει τη δική της ατζέντα. Άρα το ζήτημα λοιπόν της αξιοπιστίας είναι πρωταρχικό. Η αξιοπιστία δεν προκύπτει επειδή λες είμαι αξιόπιστος και το κλείνεις σε όλες τις πτώσεις, είναι αλλά γιατί διατυπώνεις θέσεις οι οποίες ξέρεις ότι σε συγκεκριμένα ότι μπορεί να διαφωνούν κάποιοι και κάποιοι να συμφωνούν, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι της δημοκρατίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Νέα Αριστερά, που ιδρύθηκε μόλις τον Δεκέμβριο, είναι η μόνη πολιτική δύναμη, μέσα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να είμαι ειλικρινής, που είπε όχι στην αγορά των F-35, τα οποία έχουν κόστος στη συντηρητικότερη εκδοχή 9 δισεκατομμύρια ευρώ, στην μέση εκδοχή περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρουμε ότι αυτή είναι μια θέση που δεν είναι του μέσου όρου. Δεν προσπαθεί να παλατζάρει ανάμεσα στην. Και στο ναι και στο όχι, εν τέλει για να μην εμφανιστεί επικίνδυνη ή ριζοσπαστική. Εμείς λέμε λοιπόν αυτό που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτό που λέμε, ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει άλλες προτεραιότητες. Ότι η κούρση εξοπλισμών δεν εξυπηρετεί σε κάτι, άλλωστε και η Τουρκία μετά από λίγο καιρό ανακοίνωσε τα F-16 και άρα μπορούμε να φανταστούμε μετά τον επόμενο γύρο εξοπλισμών. Αυτή η ιστορία συνεχίζεται επί χρόνια, το δημόσιο χρέος της χώρας έχει εκτιναχθεί. Η χώρα οικονομικά βρίσκεται περίπου εκεί που ήταν πριν την προηγούμενη οικονομική κρίση, με ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται μόνο στον τουρισμό, στο real estate
στις τιμές των ακινήτων και στην παροχή υπηρεσιών. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η χώρα η οποία σκορπάει λεφτά στο όνομα της εξυπηρέτησης των εξοπλισμών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα αξιοπιστίας. Ξέρω ότι τη στιγμή που το λέω αυτό, κάποιοι και κάποιες εύλογα λένε διαφωνώ. Αλλά έτσι λειτουργεί η δημοκρατία και έτσι η αριστερά αποκαθιστά την αξιοπιστία της. Όταν λέει αυτό που πιστεύει. Η Ανδρονίκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε τοπικό επίπεδο, αν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για να συγκροτηθούν κάποιες τοπικές οργανώσεις και ποιος είναι ο δικός σας στόχος αν θα κατέβετε σε ευρωεκλογές. Να απαντήσω για το τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, όπως ήδη έχουμε ενημερώσει και τα μέσα και την κοινωνία, πήραμε την πρωτοβουλία, αρκετοί άνθρωποι που βρεθήκαμε με τις προοδευτικές, αριστερές, ριζοσπαστικές, οικολογικές ανησυχίες και η πρωτοβουλία μας ήταν να συγκροτήσουμε μία ομάδα που θα οδηγήσει στη σύσταση στην Λέσβο πυρήνων, ομάδων, οργανώσεων της Νέας Αριστεράς. Στα πλαίσια αυτά και παρεμβαίνουμε σε διάφορα θέματα που μπορεί να έχουν σχέση με τα διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και οργανωνόμαστε προκειμένου να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Και η παρουσία του Κωστή του Καρπόζηλου αυτές τις δύο μέρες και οι ανοιχτές μας συναντήσεις γνωριμίας με τη Νέα Αριστερά κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Τοπικά, εντάξει, έχουμε συγκροτήσει ένα άτυπο συντονιστικό, διότι όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή η Νέα Αριστερά ούτε κόμμα είναι, δεν έχει γίνει κόμμα, οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, άτυπη είναι οι σχηματισμοί και άτυπη είναι η συγκρότησή μας. Κάποια πρόσωπα εκφράζουμε προς τα έξω της, σαν συντονιστικό, να το πούμε έτσι αυτό, σε ένα προσωρινό ρόλο μέχρι που τα πράγματα να πάρουν μια. Να δρομολογηθούν και να μπορούν να υπάρχουν και εκλεγμένα όργανα κλπ. Ήδη τις επόμενες μέρες θα γίνει η πανελλαδική συνδιάσκεψη στην Αθήνα και νομίζω και υβριδικά θα γίνει προκειμένου να αυτό το δίκτυο που έχει ήδη δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα να πάρει σάρκα και οστά και να αρχίζει να μορφοποιείται με έναν τρόπο πιο συγκροτημένο. Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό το λίγο διάστημα των 2,5 μηνών σε ένα χώρο ο οποίος δεν είχε καμία προετοιμασία για να κάνει κάτι άλλο, δεν είχε προετοιμαστεί μια μέρα ότι εγώ ξέρεις σε ένα χρόνο θα έχω κάνει διάσπαση, άρα θα έχω βρει γραφεία, θα έχω λεφτά, θα έχω οργανώσει, θα έχω... άρα συγκροτείται με όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν και σε αυτό τον άξονα κινούμαστε. Για τις ευρωεκλογές θα αφήσουν να συνεχίσει ο Κωστής. Θα κατεβούμε στις ευρωεκλογές και θα είμαστε η ευχάριστη έκπληξη των ευρωεκλογών. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Πολιτικό κενό αξιοπιστίας, κρίσης των ιστορικών κομμάτων του προοδευτικού χώρου και εμείς πιστεύουμε ότι το ψηφοδέλτιο το οποίο θα συγκροτήσουμε και σήμερα και αυτό που σας ανακοίνωσα στην αρχή είναι ένδειξη των κατευθύνσεων και των αναζητήσεών μας, θα προσφέρει μια ανανεωμένη ορμητική απάντηση στην αμηχανία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που είτε απήχανε στις εκλογές του 2023 είτε στη συνέχεια απογοητεύτηκαν. Εμείς δεν είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να είμαστε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να είμαστε από εμάς να ξεκινήσει η αλλαγή του πολιτικού συσχετισμού στην αριστερά και στην κεντροαριστερά στη χώρα. Αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία. Μια ισχυρή αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη και μια κυβερνητική προοπτική η οποία θα ανατρέπει τη σημερινή του κυριαρχία. Στο βάθος νομίζω... Ναι, είναι ο κύριος Σαμνιώτης, ήταν Νέα της Λέσβου. Θέλω να ρωτήσω το εξής, λέτε ότι κεντρικός στόχος νέας κοινοβουλευτικής ομάδας του νέου κόμματος είναι η ανατροπή της δεξιάς πολιτικής. Αυτό και κακώς και πώς μπορεί να γίνει. Κατά τη δική σας άποψη με την αριστερά κατακαιρματισμένη. Ωραία. Επειδή γίνεται, είναι και σε εξέλιξη και αυτό το διάστημα, αλλά αυτό είναι και διαχρονικό λίγο, μια κουβέντα για την ενότητα της αριστεράς. Δηλαδή, βλέπουμε και σε δημοσκοπικό επίπεδο, ας πούμε, κυβέρνηση να απέχει με διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία είναι μικρές δυνάμεις μπροστά στη Νέα Δημοκρατία. Πώς λοιπόν εσείς θα ανατρέψετε το. Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτή είναι η ερώτηση που ρωτάνε όλοι
οι πολίτες οι οποίοι νιώθουν δυσφορία με την πολιτική κυριαρχία της δεξίας. Εμείς λέμε το εξής. Ένα, ότι αυτό δεν θα αλλάξει αν απλώς κάποιοι ενωθούν χωρίς προϋποθέσεις. Το να αθροίσεις ποσοστά στην πολιτική μετά οδηγεί συνήθως σε μικρότερο ποσοστό, γιατί δεν έχεις αξιόπιστη, δεν είναι κάτι αξιόπιστο, είναι απλώς μια λύση ανάγκης. Δεν θα γίνει επειδή θα εμφανιστεί κάποιος, όπως συνέβη στο παρελθόν, και θα πει εγώ είμαι ο Μεσσίας ο οποίος μπορώ να αλλάξω τον συσχετισμό. Εμείς λέμε ότι το πρώτο που θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες είναι ότι έχουμε τη διάθεση να συγκρουστούμε με την ουσία της δεξιάς πολιτικής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ θεωρώ, αλήθεια πιστεύω, ότι για τον τόπο σας είναι υπαρξιακό ζήτημα. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αφιταλαντεύσεις και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες αφιταλαντεύσεις. Πώς λοιπόν θα συγκρουστούμε με την ουσία, εκεί δομείται η πολιτική κυριαρχία της δεξιάς. Αυτό που κάνει θεωρείται με αλφαγιώτα αυτονόητο, επιβάλλεται ως αυτονόητο. Και δικιά μας δουλειά είναι να δείξουμε ότι δεν είναι αυτονόητο. Αν πάμε σε μια συνένεση, διολιστήσουμε, αγοράσουμε δηλαδή την ιδεολογική κυριαρχία της δεξιάς και την μετατρέψουμε σε μια φοβία, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, δεν θα αλλάξει ο πολιτικός χάρτης. Ο πολιτικός χάρτης θα αλλάξει και θα υπάρχει η αναγκαία ανασύνθεση του χώρου όταν θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε πραγματικά ζητήματα, όχι για να επιμένουμε στο που διαφωνούμε, αλλά για να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα και πού μπορούμε να συμφωνούμε. Και εμείς θέλουμε να έχουμε θετικό ρόλο στις ευρωεκλογές, ακριβώς γιατί θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε στη διαδικασία ανασύνθεσης του χώρου της αριστεράς και υπέρβασης και του κατακριματισμού του. Ο Θράσος από το νησί. Ναι, δύο ερωτήσεις έχω. Μία αφορά το αν μπορείτε να απαντήσετε πιο συγκεκριμένα. Τι νέο έχει να εισφέρει η Νέα Αριστερά. Το λέω με το δεδομένο ότι υπάρχει εξ αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, υπάρχει το ΜΕΡΑ25, υπάρχει και η Ανταρσία, ήδη συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένα προτάγματα και διακυβεύματα να αποφύγουν στον ελληνικό λαό. Και το λέω επίσης αυτό με το δεδομένο κορυφαίοι βουλευτές σας και στελέχη του κομματός σας, όπως ο κ. Τσαχαλώτος, η κ. Αξιόγλου, έχουν εφαρμόσει μνημονιακές πολιτικές, έχουν εφαρμόσει μνημόνιο, έχουν αφήσει 37 δις στον κ. Μητσοτάκη πρίκα. Εσείς τι νέο έχετε να προτείνετε στους πολίτες που δεν το προτείνει το ΚΚΕ, δεν το λέει το ΜΕΡΑ25, δεν το λέει η Ανταρσία και δεν το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, παρότι τις προσδοκίες για τις στελέχη, οι βουλευτές σας λέγανε ότι περιμένει μεγάλη θάμενα να ισχυρίζονται ότι και θα φτάνει σε ένα ποσοστό 40% με το που θα ακουγόταν. Το έχουν δηλώσει στο τηλεοπτικό σταθμό ο κ. Βίτσας, ο κ. Σόμαγκερ. Δεν ξέρω αν ο κ. Βίτσας συμμετέχει στο σχήμα σας, εν πάση περιπτώσει. Ενώ τότε που γινόταν η διάσπαση, όχι τώρα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι πολίτες, τουλάχιστον δημοσκοπικά, δεν λαμβάνουν, προς το παρόν τουλάχιστον, σοβαρά υπόψη την πρόταση της Νέας Αριστεράς. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός? Θα ξεκινήσω με την ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και θα πω ότι δεν μας προβληματίζει, γιατί ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή συμπληρώνουμε οριακά τον τρίτο μήνα της ίδρυσής μας. Και είμαστε μια ορατή πολιτική δύναμη με αυξητικές τάσεις, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, εφόσον τις παρακολουθείτε τόσο προσεκτικά. Και ταυτόχρονα με τις δημοσκοπήσεις, οι έρευνες κοινής γνώμης, υπάρχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, όχι το 40%, που λέει ότι θα μπορούσε δυνάμη να ψηφίσει το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Και κυρίως υπάρχει στις δημοσκοπήσεις κάτι άλλο που είναι πολύ πιο σκληρό και υπερβαίνει τη Νέα Αριστερά. Είναι αυτό το τεράστιο κενό της αντιπολίτευσης, το οποίο με οδηγεί στην πρώτη σας ερώτηση. Μπορεί να υπάρχουν πολλές φωνές στην αριστερά και συμφωνώ με τη διαπίστωσή σας, αλλά φαίνεται ότι καμία από αυτές δεν αρκεί για να πείσει ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι όντως καινούριο. Η δικιά μας προσπάθεια έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι προϊόν μιας κρίσης, της κρίσης ενός χώρου, και ταυτόχρονα είναι το σημείο συνάντησης δύο διαφορετικών παραδόσεων, αν θέλετε. Των παραδόσεων της ριζοσπαστικής διαχείρισης της περίοδου 15-19, όπου εκεί οι εκτιμήσεις ποικίλουν. Ας πούμε αυτό που είπατε εσείς
άφησε ο Τσακαλώτος 37 δισεκατομμύρια στο Μητσοτάκη, δεν υπήρξε ποτέ στοιχείο της επίσημης, τουλάχιστον πολιτικής αποτίμησης του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την περίοδο. Είναι μια κριτική την οποία έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είναι λοιπόν ριζοσπαστική διαχείριση του 15-19 εντός των γνωστών καταναγκασμών και υπάρχει και μια δεύτερη, αν θέλετε, παράδοση, πιο μαχητική, πιο κινηματική, η οποία δεν ταυτίζεται με την εμπειρία του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς θέλουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια νέα αριστερά, η οποία να μπορεί να μετατρέπει τη Βουλή σε πυκνωτή των κοινωνικών αναζητήσεων, αλλά δεν θα περιορίζει την πολιτική συζήτηση μέσα στη Βουλή και θα πρωταγωνιστεί στα κινήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα τελευταίο. Ομόφυλα ζευγάρια. Θέση της νέας αριστεράς ήταν ότι αυτό δεν είναι μια χάρη του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια κατάκτηση του κινήματος των νέων ανθρώπων, οι οποίοι διαδηλώνουν, βάζουν μπροστά το ζήτημα των έμφυλων διακρίσεων, το ζήτημα των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα, και την ίδια στιγμή πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό είναι ένας τρόπος που δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία αλλάζει μέσα και από τα κινήματα. Πολλά από τα προοδευτικά κόμματα, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αρνήθηκε να ψηφίσει την μεταρρύθμιση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με ένα ιδεολογικό σκεπτικό. Άρα τελικά δηλαδή δεν είναι ότι όλοι ότι έχουμε πολλές αριστερές που λένε το ίδιο. Κάθε φορά πρέπει να μετρήσουμε ποια αριστερά λέει τι ακριβώς. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι, πριν κλείσουμε. Να σας καλέσουμε το απόγευμα στις 7 στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης, όπου θα γίνει η συγκέντρωσή μας.